Δύο άνδρες και μία γυναίκα είναι ο τραγικός απολογισμός του τροχαίου δυστυχήματος που συνέβη περίπου στο ύψος του κόμβου της Μέστης νωρίς το πρωί της Τετάρτης έξω από την Αλεξανδρούπολη. Γιόταχη αυτοκίνητο με πινακίδες Ιταλίας που μετέφερε παράτυπους μετανάστες εξετράπη της πορείας του με αποτέλεσμα να χάσουν ακαριαία τη ζωή τους δύο άνδρες ενώ μία γυναίκα εξέπνευσε κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Εύρου. Ακόμη ένα άτομο σοβαρά τραυματισμένο βρίσκεται στο χειρουργείο ενώ μεταξύ των τραυματιών είναι και δύο παιδιά τα οποία νοσηλεύονται εκτός κινδύνου. Ο διακινητής, ο οποίος ήταν και οδηγός του αυτοκινήτου, φέρεται να επιχείρησε να διαφύγει μετά την εκτροπή του οχήματος, σύμφωνα με τη μαρτυρία μιας εκ των τραυματιών. Η αστυνομία ερευνά όλα τα ενδεχόμενα. Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι το δεύτερο τροχαίο δυστύχημα το οποίο συμβαίνει στην Εγνατία Οδό. Πριν από λίγο καιρό, 7 άτομα έχασαν τη ζωή τους ακριβώς πάνω από τον οικισμό της Νέας Καρβάλης στην Εγνατία Οδό, όταν διακινητής μετέφερε 16 συνολικά άτομα με αυτοκίνητο τύπου βαν.